Ο Νίκος Κρασάς είναι ένας παίκτης που είδαμε στο bootcamp της Δευτέρας. Είναι το παιδί αυτό που βλέπετε και είναι στην παρέα μας. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο Νίκος, να πούμε ότι ήταν στην τετράδα με τη Γιώτα. Η Γιώτα, η οποία είναι η κοπέλα που βλέπαμε, χθες, που πέρασε, η κυρία που πέρασε. Και έγινε και πολύ μεγάλος πόλεμος, γιατί μαγείρεψε ουσιαστικά κοτόπουλο, πατζάρι και ρύζι. Μπήκε μέσα στο σπίτι και στο Twitter έγινε ένας χαλικός. Κόπηκε ο Νίκος. Και εδώ έχουμε ένα παίχτη που πήρε 3 ναι στην πρώτη προσπάθεια και δεν τα είδαμε ποτέ. Και στο bootcamp τον κόψανε. Νίκο μου. Ακριβώς έτσι έγινε. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Σε ενόχλησε? Περίεργη εμπειρία όλο το μάστερ για μένα. με ενόχλησε βασικά, ήταν... ο λόγος που ενοχλήθηκα ήταν επειδή δεν φάνηκα πουθενά στην πρώτη ψηφιό. Όπου πραγματικά είχα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν προβλήθηκε, Δεν προβλήθηκε. Ναι, δεν προβλήθηκε. Ναι. Είχα από τα καλύτερα πια του διαγωνισμού, έτσι όπως μου είπαν και οι κριτές και συγκεκριμένα ο κ. Κοντιζάς. Είχα περάσει και εγώ με 3 ναι. Αρκετή ταλαιπωρία όλο το... όλο το MasterChef και τα λοιπά. Και πέρασα στα μπούτκα. Γενερχόμουν ωστόσο Cambridge, Αθήνα... Ναι, γιατί βλέπω ότι είσαι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Εργάζεσαι στο Λονδίνο? Είμαι στο Cambridge, δουλεύω εδώ στο Cambridge. Α, δουλεύεις στο Cambridge και ήρθες μόνο για τις οντισιόν του MasterChef στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είχα έρθει για τις οντισιόν μόνο, πολλά. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέει πολλοί κόσμος, ότι είναι ένα reality και δεν είναι ένα πραγματικά talent show, έτσι ένα show μαγειρικής, να το πω, ένας διαγωνισμός μαγειρικής. Το πιστεύεις εσύ αυτό, με τα τεχνικά σου? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, ήμουν λίγο πιο ρομαντικός μέχρι πριν δηλώσει συμμετοχή και πίστευα ότι θα υπάρξει και το μαγειρικό κομμάτι που θα είναι πιο δυνατό σε όλο το concept. Αλλά ουσιαστικά, ναι, είναι καθαρά reality. Νομίζω ότι, εντάξει, στην Ελλάδα πλέον ζούμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με διαγωνισμούς, το πιο spicy κομμάτι είναι το reality κομμάτι σε έναν άνθρωπο. Για να μήπως δείξει εσύ, Νίκο, δεν είχες καμιά ιδιαίτερη έτσι, ιστορία? Προφανώς. Συνόντισιον είπες τίποτα, ρε παιδί. Η ιστορία είναι μόνο μαγειρική. Α, κατάλαβα. Πού πας και εσύ, ρε μας τώρα. Λοιπόν, να σου πω, σαν σεφ δουλεύεις στο Cambridge. Είσαι σεφ. Λοιπόν, είμαι σαν σεφ, είμαι αυτή τη στιγμή consulting, κάνω κάποια μεγάζια. Τα έξοδά σου για να, από το Cambridge να έρθεις στην Αθήνα για την audition, ποιος τα πλήρωσε? Η τσέπη. Εσύ τα πλήρωσε. Ναι, βέβαια, ποιος τα παραγωγή. Τα πάντα όλα, δεν κάλυπτε τίποτα διαγωνισμός. Χάλασα και τα χρήματα εκείνο το διάστημα πριν 2 μήνες περίπου προβλήθηκαν πριν τα επεισόδια. Αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γενικά όλο το... Το σκηνικό πως βγήκε προς τα έξω, λίγο έτσι με ενόχλησε. Διότι ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη μαγειρική. Είμαι 18 χρόνια στο επάγγελμα και αυτό που βγήκε προς τα έξω είναι μόνο μια κακή πλευρά που ουσιαστικά έπαθα ένα μικρό blackout λόγω όλου του σκηνικού με τις κάμερες. Να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό, Νίκο μου, για να κλείσουμε, γιατί με πιέζει λίγο χρόνος. Πες μου για την κυρία Γιώτα. Πώς είναι η κυρία Γιώτα από κοντά? Σαν χαρακτήρα. Η κυρία Γιώτα είναι... Όπως τη βλέπετε στην τηλεόραση. Ομιλητική, δεν σταματάει καθόλου. Ωραία. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, δεν έχεις ανάγκη να αποδείξεις κάτι εκεί. Τα πας εξαιρετικά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Λονδίνο.